Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Είμαι η Ελένη. Είμαι η Μανίνα. Και έχω να σε ρωτήσω, Μανίνα, τρώσεις ποτέ καθόλου? Που είσαι σαν την ακρίδα. Ίδια ερώτηση που κάνουν και σε σένα. Εμένα με ρωτάνε οι φίλες μου, αυτή πραγματικά μαγειρεύει και τρώει αυτά που μαγειρεύει όταν σε βλέπω στην τηλεόραση, γιατί είσαι πολύ αδύνατη, αλλά... Ναι, αφού τρώμε και μαζί. Τρώμε, δεν τρώμε μεγάλες ποσότητες. Εσύ δεν τρως μεγάλες ποσότητες. Ναι, δεν τρώω μεγάλες ποσότητες, γιατί βαριέμαι να τις χωνεύω μετά. Ανιστάζω και θέλω να κοιμηθώ. Πάντα δεν έτρωγα πολύ. Δεν ήμουν από τα φαγανά παιδιά, δηλαδή, αυτά που τρώνε τον τόπο. Και το βλέπω στα τρία παιδιά μου, που τα δίδυμα είναι τρομερά φαγανά. Τρώνε με μεγάλη όρεξη. Ο μεγάλος ήταν πάντα λίγο, όχι και τόσο πολύ τρελή όρεξη. Και έτσι ήμουν και εγώ, έτσι είμαι και τώρα. Έχει αλλάξει ο τρόπος που τρώω. Θα το συζητήσουμε, γιατί είναι μεγάλο θέμα όσο μεγαλώνεις το τι τρως. Δεν μπορείς να φας μία τούρτα και τελείωσες. Όλα αλλάζουν. Που έκανα εγώ όταν ήμουν 25. Έμενα απέναντι από το ζωχαροπλαστείο και έτρωγα μία τούρτα μεσημέρι, βράδυ και ξανά βράδυ. Πρέπει να πούμε όμως και αυτό, ότι ρε παιδί μου, υπάρχει, επειδή εμείς τη χάνουμε αδύνατες. Από διάφορους λόγους. Ναι. Δηλαδή, εγώ ήμουν πάντα ένα παιδί το οποίο δεν έτρωγε τίποτα. Το οποίο έκανε το λάθος να το πω κάποτε σε μια συνέντευξη, και έκτοτε είχα όλες τις κουτσομπολίστριες των τηλεοπτικών να έρχονται για συνεντεύξεις. Η ψυχούλη, η έπασχη από νευρική ανορεξία. Αυτά δεν υπήρχαν τότε. Όταν και είμαστε... δεν είναι αυτό. Άλλο είναι νευρική ανορεξία. Και δεν είναι αυτό. Ναι. Δεν είναι αυτό. Το δεν είσαι ένα πολύ ωρεξάτο παιδί είναι τελείως διαφορετικό. Επίσης δεν μου άρεσε τίποτα, ρε παιδί μου, δηλαδή εντάξει, στη συνέχεια βρήκα τι μου άρεσε, δεν μου άρεσε αυτά που μου δίνανε, μου άρεσαν άλλα που ήταν έξω από το σπίτι, οπότε δεν έτρωγα. Και δεν τρως και γλυκά εσύ, εγώ τρώω γλυκά. Κοίτα, εγώ όχι πέρασα όλα. Όταν έφυγα από το σπίτι, γιατί μου το στερούσαν αυτό, δεν με αφήνανε να αγοράσω γλυκά από το ζαχαροπλαστείο, όταν ήμουν πρώτη πανεπιστημίου, πέρασα ένα χρόνο από ζαχαροπλαστείο σε ζαχαροπλαστείο, που είχα γίνει το φαλίδουγο. Όπως κατάλαβες, έτρωγα μόνο πάστες, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να σου φανταστώ το φαλίδουγο. Ναι, γιατί αυτό είχα στερηθεί και αυτό ήθελα να φάω. Ξέρεις, όταν είσαι και μικρός τώρα, δεν είχαμε τώρα τέτοιες στα 18 και στα 19 έννοιες, αν είναι υγιεινό η ζάχαρη, δεν είναι, ή τι είναι και τι δεν είναι. Ό,τι να είναι τρώγαμε. Ό,τι να είναι. Επίσης είναι μεγάλη ελευθερία όταν φεύγεις από το σπίτι στα 17, το ότι μπορείς να φας ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Δεν υπάρχει αυτό ότι έφτιαξε κάποιος αγκινάρες, ας πούμε, και πρέπει να φας αγκινάρες, και το βράδυ τις αγκινάρες που μείνουν από το μεσημέρι, ή να βράσει δύο αυγά. Δεν υπήρχε αυτό σαν πλαίσιο διατροφής. Οπότε λέω έφτιαχνες, γιατί τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν καλύτερη ενημέρωση για το τι είναι καλό, τι δεν είναι. Ξέρουν ότι άμα φας, ας πούμε, χάμπουργκερ τρεις φορές τη μέρα, θα βγάλεις κέρατα. Εμείς δεν τα ξέραμε. Θυμάμαι δηλαδή να πίνω γαλατάκια κακάο και να θεωρώ ότι αυτό γαλατάκι κακάο με μπισκότα είναι ένα γεύμα. Και εγώ το πίστευα, γιατί κανείς δεν μας ενημέρωνε. Και επίσης, επειδή είχαμε μεγαλώσει με αυτό το τραύμα της ελληνικής οικογένειας, που ό,τι είχες στο τραπέζι αυτό θα έτρωγες. Τα σημερινά παιδιά, ας πούμε, ο γιος μου, παρότι το μαγείρευα πολύ, μεγάλωσε με πολύ delivery. Γιατί δούλευα, δεν είχα τη δυνατότητα κάθε μέρα. Οπότε ήταν εθισμένος στο delivery, από ό,τι το ήξερε, εν πάση περιπτώσει, από πολύ μικρός, και μάλιστα ήξερε και ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα πιο καλύτερης ποιότητας, τα πιο ακριβά κτλ. Εμείς. Το ξέραμε δεν αυτό υπήρχε πράγμα. Οπότε... Εγώ δεν έπαιρνα delivery, γιατί ο γιος μου μεγάλωσε με τον τραχανά του μπαμπά μου. Έφτιαχνε ο μπαμπάς μου και έφτιαχνε τραχανά. Θέλω να σου πω ότι εμείς ήμασταν διαφορετικό. Ήταν και μια πράξη επανάστασης ελευθερίας. Δηλαδή το ότι έβγαζες από πάνω σε αυτό το πρέπει του οικογενειακού τραπεζιού και την έπεφτες με τα μούτρα. Γιατί τότε δεν υπήρχε και το delivery. Απλώς πηγαίναμε σε σουβλατζίδικα, σε ό,τι κυκλοφορούσε. Το στάδικα, δεν ξέρω τι υπήρχε τότε. Ναι, το Everest που παίρναμε τόσο αργά το βράδυ, στη Μαβίλη άλλο αργά το βράδυ επίσης. Γενικά τρώγαμε πολύ και σαβούρα, και σου λέω, εγώ έμεινα στα 20's μου απέναντι από ένα ζαχαροπλαστείο στη Δεριγνή, στην Αχαρνών, και έλεγα τι ωραία, θα παίρνω μόνο τις τούρτες που μου αρέσουν. Και έπαιρνα η τούρτα αμυγδάλου μου αρέσει, οι άσπρες, γενικά τα άσπρα υλικά. Έπαιρνα μια τούρτα και έτρωγα αυτήν δύο μέρες, που στο τέλος ήθελα όχι να τη φτύσω την τούρτα, δεν ούτε να τη δω μπροστά μου. Αλλά θεωρούσα ότι είναι γεύμα η τούρτα. Ναι, και εγώ το ίδιο σου λέω. Κουλές, μόνο τελείως. Μετά ίσως επειδή, ξέρεις, μπορώ το, να το... Εγώ μάλλον κορέστηκα, δηλαδή από εκεί και πέρα. Μετά άρχισα να παίρνω λίγο διαζύγιο από τη ζάχαρη. Δεν τη ζητούσε ο οργανισμός μου, δεν το έκανα και επίτηδες.
Μετά τα 30 μπορώ να σου πω ότι άρχισα να τρέφομαι νορμάλ. Άσε που ένα άλλο ήταν ότι δεν είχαμε ώρες. Επειδή ναι. εγώ είχα καταπιεστεί από αυτό ότι σαν οικογένεια έπρεπε στις 2 νταν ακριβώς όμως να καθίσουμε στο τραπέζι και στις 10 το βράδυ, τώρα δεν θυμάμαι. Δεν υπήρχε αυτό μετά. Δηλαδή πεινούσα, έτρωγα. Ό,τι ώρα να ήταν. Της μέρας, της νύχτας, του ξενυχτιού, ό,τι να ήταν. Δεν υπήρχαν ώρες. Αλλά και αυτό είναι μια ναι. ελευθερία που νομίζω ότι πρέπει να τη ζήσεις. Να φας την ώρα που θες και για να μην υπάρχει αυτό το «Α, είναι το βραδινό γεύμα και το μεσημεριανό». Πάντως μετά τα 30 είναι που βάζεις κάπως, ίσως επειδή εγώ έμεινα και έγκυος μετά τα 30, άρχισα να προσέχω, δηλαδή ως έγκυος ήθελα να φάω συγκεκριμένα πράγματα, σηκώτη που ούτε να το φτύσω, σαρδέλες με τρέλα, ψάρια, άρχισα να θέλω πράγματα που καταλάβαινα ότι κάνουν καλό στο μωρό και από εκεί και μετά άρχισα να στρώνω τη διατροφή μου, πάλι είναι αραταμάρατα, δηλαδή το καλύτερό μου είναι να είμαι σπίτι το βράδυ και να ανοίξω ένα πακέτο τσίπς και να φάω όλα τα τσίπς και νάτσος και μετά να φάω κουλουράκια και μετά και άλλα τσίπς και... Αυτό είναι το, όταν δηλαδή δεν έχω τίποτε να κάνω το βράδυ και είμαι μόνη στο σπίτι και δουλεύω, λέω πω πω έχω αυτά τα ωραία τσίπς ή αυτά τα ωραία. Εγώ αυτό που κάνεις και πάντα γράφεις και κάπου πετάς τα τσίπς που είναι κάτω από τους καναπέδες και όλα αυτά, ναι, το θεωρώ ότι συντηρείς ένα κομμάτι αθωότητας, ένα κομμάτι εφηβικότητας, το οποίο νομίζω ότι όλοι το έχουμε, αλλά λίγο το καταπιέζουμε επειδή το τσίπ δεν κάνει, είναι ανθυγινό, άσε που... Όταν εμείς ήμασταν 30, τότε άρχισε και όλος αυτός ο διάλογος για το τι είναι υγιεινό και το τι δεν είναι υγιεινό και τι πρέπει να τρώμε και τι δεν πρέπει να τρώμε. Τη γλουτένη την είχες ακούσει εσύ ποτέ όταν ήσουν 30? Όχι καλέ, αυτά είναι καινούργια τώρα. Νέες ανακαλύψεις. Μετά τα 50 άκουσα εγώ για τη γλουτένη, 45. Και βέβαια το θέμα γίνεται όλο και χειρότερο. Αλλά πιστεύω γιατί και εγώ στα 30, καταρχήν στα 30 πήκα στην μαγειρική. Πριν δεν υπήρχε περίπτωση να μαγειρέψω. Δεν με ενδιέφερε δηλαδή αυτό. Εκεί κατά τα 28-30 σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω μέχρι να το κάνω και επάγγελμα αυτό το πράγμα. Αλλά από μια διαφορετική πόρτα από ό,τι ήταν οι μαμάδες μας. Δηλαδή εγώ παρότι είχα μεγάλη τρέλα, ας πούμε, να μεγαλώσω το παιδί μου υγιεινά, μη φανταστείς ότι μαγείρευα κάθε μέρα, αλλά άμα δεν μπορούσα κιόλας δεν το έκανα σόνι και ντε. Κατάλαβες, θα έβρισκα έναν τρόπο. Ναι, εγώ πολύ αυγό, πολύ τραχανά, σου λέω. Ναι, δηλαδή, επειδή δεν μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και στις κλασικές οικογένειες, δεν είχαμε αυτό του οικογενειακού τραπεζιού, ξέρεις, να του κάνω. Κάτι έπαιζε, κάτι δεν έπαιζε, κάτι έκανε τελευταία στιγμή. Είχα εφεύρει και χίλιους τρόπους να φτιάχνεις συνταγές του λεπτού, γιατί με το που έμπαινα μέσα από τις δουλειές, μαμά, πεινάω, δεν υπήρχε. Ναι. Τι θα φάμε αυτό, ναι. Τι θα φάμε. Μα, πεινάω. Αυτό ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα. Πόσες φορές έχω μαγειρέψει με τα κούνια, με γούνες να φοράω, με παλτά, γιατί το άλλο ήταν στο μαμά πεινάω, αλλά εκεί βρήκα και μια σειρά από συνταγές που γίνονται στο λεπτό, τις οποίες ζω ακόμη, τις πουλάω, δηλαδή το παιδί με ανάγκασε να μαγειρέψω εύκολα, γρήγορα, ελπίζω και νόστιμα, ξέρω κι εγώ ανάλογα. Ναι, εγώ έχω τη δική σου μια συνταγή που έκανες με μερέντα και αλεύρι και ένα αυγό που κάνει brownies, φτιάχνεις brownies, την οποία την έκανα με τα παιδιά μου από μικρά, κάθε καλοκαίρι σε διακοπές, γιατί γίνεται σε φούρνο ενοικιαζόμενου δωματίου, ας πούμε, σε φουρνάκι, σε αλουμινένιο ταψάκι, πραγματικά σε μισή ώρα. Δεν θέλεις ένα κουτάλι να τα ανακατέψεις όλα αυτά. Και ναι, το εκτιμώ πάρα πολύ το ότι έχεις βγάλει μερικές συνταγές τέτοιες που τις έχω τσιμπήσει. Ναι, που τις ανάγκες, τις οποίες όλοι χρειαζόμαστε. Και είμαι και αυτής της λογικής, βέβαια, στη μαγειρική, απλά πράγματα. Αλλά τι γίνεται τώρα, υπάρχει και μία άλλη, ένας φασισμός να το πω, που το βλέπω και με σένα και με μένα, δηλαδή απέναντι στους αντίνατους ανθρώπους, γιατί μιλάμε όλο για τους ευτραφείς. Δεν κάνουμε να λέμε χοντρούς τώρα, προσέχουμε. Ο αδύνατος άνθρωπος, όπως και ο παχουλός, κάπου έχουν κάτι να πούν γι' αυτόν. Γιατί είναι αδύνατοι, παίρνουν ναρκωτικά. Ναι, αυτό μου το έχουν πει και εμένα. Και εμένα μου το λένε. Παίρνω drugs. Δεν παίρνω τίποτα εντωμεταξύ. Γιατί είμαι μεγάλη γυναίκα, τι drugs να πάρω. Τι να σου πω και κάτι. Ήμουν μικρή. Όλοι ήμασταν αδύνατοι στην οικογένεια. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να απολογούμε γιατί είμαι αδύνατη και γιατί μ' αρέσει εμένα προσωπικά να είμαι αδύνατη. Δηλαδή, όταν είσαι και 1,50 είναι μονόδρομο το να είσαι αδύνατο. Ναι, αλλιώς είσαι σαν μπαλάκι. Δεν γίνεται. Είσαι μπάλα μετά. Γιουβαρλάκι. Ναι, γιουβαρλάκι. Οπότε, γιατί πρέπει, και μάλιστα το έχω πληρώσει, έχω να σου πω και πολύ στη δουλειά μου. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαι με τη γαστρονομία, σου λέει. Δεν την πιστεύω με τη συνταγή αυτήν. Αυτή είναι αδύνατη. Λες και μόνο ο χοντρός ξέρει να μαγειρεύει. Τώρα το ακούω παντού αυτό το πράγμα. Αυτή λέει δεν τρώει. Μας κοροϊδεύει. Λέει δίνει συνταγές που δεν τις κάνει. Και δεν τις τρώει. Έλα Παναγιά μου.
Όπως και το άλλο, το οποίο κόντεψε να χάσω δουλειά σε πληροφορώ, διότι έκανα δίαιτα και πήγαινε με διαφόρους συναδέλφους σε εστιατόρια τα οποία, για τα οποία έπρεπε κατόπιν να γράψω. Και να σου πω και κάτι από την πείρα μου πλέον. Έχω φάει τόνους φαγητό, έχω δει άλλους τόσους τόνους και έχω μαγειρέψει άλλους τόσους τόνους. Αλλά άρα μπορώ να δω οπτικά ένα φαγητό και να σου πω τι γεύση έχει. Πάρα πολλές φορές. Οπότε δεν το δοκίμαζα αυτό το οποίο είχα τη βεβαιότητα τη γεύση έχει και έπαιρνα λίγο από τα διπλανά. Λοιπόν, πήγαν και είπαν ότι αυτή γράφει για εστιατόρια χωρίς να τρώει. Γράφει ψέματα. Να. Δηλαδή, είναι φοβερό το πόσο κάθε φορά πρέπει να απολογούμε γιατί είμαι αδύνατη και ασχολούμαι με τη γαστρονομία. Και έχω να σου πω ότι εγώ, πάλι από την πλευρά μου την αδύνατη και την αδύναμη, έχω να πω ότι δεν εμπιστεύομαι το χοντρό ο οποίος μου δίνει συνταγές. Διότι τους βλέπω και τους συναδέλφους που είναι σε αυτήν την κατάσταση, τρώνε ό,τι βρουν μπροστά τους, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που επειδή είναι, του αρέσει το φαγητό, είναι λιχούδης, είναι βουλημικός, τρώει ό,τι να είναι. Και σε ποσότητες ό,τι να είναι επίσης. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Εγώ πάντα εμπιστεύομαι. Έχω ένα φίλο που είναι, γράφει για φαγητό, έχει ένα blog και μάλιστα πολύ ωραίο blog, ο οποίος είναι μπολικούτσικος. Είναι και όσο μεγαλώνει γεμίζει πιο πολύ. Αλλά του έχω εμπιστοσύνη, ξέρει γιατί γράφει, ξέρει από φαγητό. Θέλω να πω τώρα, δεν είναι όλοι ότι επειδή κάποιος είναι παχής, δεν ξέρει. Κατάλαβα την καλή σειρά. Θέλω να καταλήξω απόλυτο. Ότι δεν έχει σημασία δεν τελικά. Έχει σημασία, δεν έχει σημασία τελικά. Ναι. Έπειτα το να δοκιμάσεις, δηλαδή να μου φέρουν μια μερίδα και να φάω μια μπουκιά, γιατί πρέπει να φάω όλη τη μερίδα για να καταλάβω, ναι. Να το εμπεδώσω, ας πούμε. Εντάξει, με μια μπουκιά κατάλαβα τι παίζεται. Αυτό εγώ το παθαίνω με τα ψάρια, γιατί σου έχω πει ότι ο μπαμπάς μας είχε βιοτεχνία λιπάστον, έφτιαχνε παστά ψάρια και στην Καβάλα υπήρχε πάρα πολύ ψάρι και δεν μπορώ να φάω στην Αθήνα ψάρι με το που το μυρίζω και το βλέπω, καταλαβαίνω ότι δεν θα φάω. Αυτό που λες και εσύ. Και μου λένε, μα φάει, είναι ροφός, είναι φρέσκο. Και λέω, δεν θέλω είναι. Να πω, παιδιά, δεν είναι. Εγώ είναι πεθαμένος πολλά χρόνια. Δεν θέλω να το πω, αλλά λέω, δεν έχω όρεξη. Δεν μπορώ να φάω σαρδέλα μπαγιάτικη, δηλαδή με τίποτα. Ψαρικό ή θαλασσινό, όχι κατεψυγμένο το τρώω, αλλά μπαγιάτικο. Ή μαγειρεμένο από χθες που το κάνουν αυτό τα εστιατόρια. Έχουν ένα ψαρικό με ένα θαλασσινό και το ζεσταίνουν ξανά. Ούτε να το δω δεν θέλω. Εγώ μεγάλωσα αντίστοιχα στο Βόλο. Κατάλαβες, μέσα στα ψάρια. Δηλαδή στο Βόλο, ας πούμε, λέμε τι μαγείρεψες σήμερα και σου λέει ο άλλος φασολάκια. Στο τραπέζι όμως παίζει ψάρι πάντα. Ναι, δηλαδή, ή όπως το ψωμί. Δεν το λες, αλλά είναι εκεί το ψάρι. Ναι. Είτε παστό, είτε φρέσκο, συνήθως και φρέσκο και παστό. Αλλά είναι σαν το ψωμί μας. Λοιπόν, το ψάρι το ξέρω σαν να είμαι εγώ ψάρι. Πόσο φρέσκο είναι και πότε ψαρεύτηκε. Και εγώ το ίδιο. Και όταν στην Αθήνα έκανα το ίδιο, τους έλεγα δεν είναι φρέσκο αυτό το ψάρι. Δεν είναι, δεν μου μυρίζει, μου κάνει. Λέγανε σε πολύ ψωριάρα. Ναι. Όσοι ήρθαν μετά στο Βόλο και είδαν τι τρώμε, λέει τώρα σε καταλαβαίνω. Ναι, οκ. Okay. Να τους φέρω κι εγώ στην Καβάλα, ναι. Γιατί και εμείς έχουμε. Δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, η σαρδέλα που τρώω στην Καβάλα με τη σαρδέλα που θα φάω εδώ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να μην τα είμαστε και κάθετοι. Ναι, θέλω να πω ότι τώρα, ρε παιδί μου, μεγαλώνοντας και ξέρεις τι είναι καλό για σένα. Ξέρω τώρα, πέρασα μια περιπέτεια, είχα το μικρό στο νοσοκομείο 4 μέρες, που έτρωγα μόνο σάντουιτς και τυρόπιτες. Αυτά που τρως όταν έχεις άνθρωπο στο νοσοκομείο. Τη μέρα που βγήκαμε ήθελα ένα μαγειρεμένο φαγητό, φαγητό κανονικό και πράσινη σαλάτα. Είχα να φάω πράσινη σαλάτα, που δεν είναι κάτι κάθε μέρα, δεν λέω αν είχα μια πράσινη σαλάτα. Αλλά επειδή πέρασα αυτό το στρες του σάντουιτς, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στρες, ότι πεινάς, πρέπει να φας, καταλαβαίνεις ότι αν δεν φας θα πες ξερή, αλλά απ' την άλλη δεν έχεις ούτε όρεξη, είσαι σε νοσοκομείο με τα μαντιλάκια που μυρίζουν κολόνια και σιχαίνεσαι και, και λες οκ, θα φάω αυτή την τυρόπιτα που είναι σαν τούβλο, ας πούμε, ας φάω τη μισή γιατί αλλιώς θα πέσω κάτω και μετά βγαίνεις και το σώμα σου σου λέει τι έχεις ανάγκη. Αυτό χρειάστηκε να μεγαλώσω πολύ για να μιλάω με το σώμα μου ως προς το φαΐ. Πόσο συμφωνώ, είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να πω, δηλαδή οι άνθρωποι που είμαστε αδύνατοι, είτε γιατί έτσι είναι η φτιαξιά μας, έτσι το παλεύουμε όμως, γιατί πρέπει να πούμε ότι από μια ηλικία και μετά τα παίρνεις τα κιλά, έτσι, με τον αέρα τα παίρνεις. Δηλαδή, τι κυλίτσα που κάνουμε όλες τις παχαίνεις τώρα, κακά τα ψέματα πολύ πιο εύκολα, αλλά εγώ πάντα άκουγα την πείνα μου.
αυτό ένας άνθρωπος που τρώει περισσότερο, έχει περισσότερα κιλά πάνω του, δεν την ακούει, ακούει τη λεμαργία του. Έχει αυτό συνηθίσει τον εαυτό του όλη την ώρα κάτι να τσιμπολογάει. Ας πούμε, εγώ δεν ξέρω τι θα πει τσιμπολόγημα. Ξέρω, έχω συγκεκριμένες ώρες. Το πρωί δεν μπορώ να φάω. Το μεσημέρι δεν μπορώ να φάω. Κατά τις 4 ώρες θα φάω ένα γιαούρτι και θα φάω μια και καλή το βράδυ, θα φάω και σένα μαζί. Άντε. Κάνω ένα γιαούρτι. Ενώ εγώ δεν κάνω το ανάποδο από σένα. Ο Κινέζος. Τρώω 5 φορές τη μέρα. Αλλά ακούω την πείνα μου. Στην πείνα μου αποκρίνομαι. Όχι ούτε στο πρέπει να φάω, ούτε στο υπερβολικό. Κατάλαβες. Αυτές είναι οι ώρες μου. Το σώμα μου μου λέει αυτό το πράγμα. Όπως επίσης ανακάλυψα όταν αυτό που λένε η διαλυματική νηστεία. Α, ναι. Όταν μου είπαν τι είναι, εγώ λέω αυτό το κάνω και εγώ αυτό. Και εγώ το κάνω. Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ εύκολα 15 ώρες μένω χωρίς φαγητό. Επίσης, όταν δουλεύω, δεν μπορώ να φάω. Ναρκώνομαι μετά. Εννοείς όταν γράφεις ή όταν δουλεύεις όταν γράφω. Όταν... Γιατί οτιδήποτε εγώ όταν γράφω, κάνω. Παίρνω δίπλα μου, τρώω. Πριν, δεν μπορώ. Αλλά κάτι λίγο, θέλω να πω, δεν τρώω ένα πιάτο ολόκληρο, κάτι θα φάω. Γενικώς όταν δουλεύω, δεν υπάρχει στο μυαλό μου η έννοια φαγητό. Το φαγητό για μένα είναι επιβράβευση. Δηλαδή, έκλεισα το λάπτοπ, έκλεισα τις δουλειές, έκανα ένα μπάνιο, έβαλα ένα ποτάκι να χαλαρώσω αυτό το κάνω και εγώ. Και τώρα θα φάω. Κατάλαβες, είναι η επιβράβευσή μου, η χαρά της ημέρας. Θα φάω ένα γεύμα πλούσιο, αλλά θα είναι ένα. Γιατί τότε πεινάω στην ουσία. Το σώμα μου δεν έχει ανάγκη από περισσότερο. Να σου πω τώρα, έχω μία φίλη που είναι λίγο γεμάτη και όταν ήταν η κόρη μου μικρή, 4-5 χρονών, είχε καθίσει στην αγκαλιά της και της λέει, γιατί έχεις τόσο χοντρά μπούτια? Και λέει η φίλη μου, αχ, ξέρεις, έχω χοντρά μπούτια γιατί έχω πολλά προβλήματα και τρώω. Και όταν το είπε, σκέφτηκα ότι εγώ όταν έχω πολλά προβλήματα δεν τρώω. Κι εγώ. Δηλαδή μου κόβεται η όρεξη. Πίνω νερό, περιμένω να ηρεμήσω για να φάω. Αν είμαι πολύ αγχωμένη ή έχει γίνει κάποια σύγκρουση, έχω μαλλιώσει με κάποιον, δεν μπορώ να φάω καθόλου. Ενώ άλλα, αυτό είναι κάτι έχει να κάνει με την ψυχολογία σου, νομίζω. Ναι. Ότι, και δεν λες ότι ευτυχώς έχεις αυτή την ψυχολογία. Όχι, γιατί δεν είναι το ευτυχώς. Δεν είναι το ζητούμενο να μην τρως. Το ζητούμενο είναι να έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, να τρως καλά γεύματα, που εγώ τουλάχιστον δεν έχω αυτή την ισορροπία. Ξέρω όλους τους ανθρώπους που ό,τι και να συμβεί θα φάνε ένα καλό γεύμα. Εγώ θα φάω ένα καλό γεύμα όταν είμαι καλά. Αν δεν είμαι καλά, ξεχάσε το. Ναι, και εγώ το ίδιο. Μου κόβεται. Στα δύσκολα μου κόβεται η όρεξη. Οι άλλοι λειτουργούν αντίθετα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, καμιά φορά λέω, ρε παιδί μου, είναι η ιδιοσυγκρασία μας τέτοια ή παίζει και στο πίσω μέρος του εγκεφάλου το ότι έχουμε διαβάσει πολλά για το τι μας κάνει καλό, τι δεν μας κάνει καλό και το έχουμε σωματοποιήσει αυτό, το έχουμε καταπιεί. Άρα έχουμε μάθει το σώμα μας να λειτουργεί έτσι, χωρίς όμως να παρεμβαίνουμε εμείς. Στην τελική απόφαση του πότε θα φάμε και τι θα φάμε. Ότι είναι μια αυτόματη διαδικασία που γίνεται από τον υποθάλαμο, δεν ξέρω, αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας μέσα. Το οποίο είναι όλο και χειρότερα, δηλαδή, αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας. Υπάρχει ένα μίξερ όπου βάζεις όλες τις πληροφορίες ότι αυτό κάνει κακό, αυτό θα με παχύνει, έτσι αλλιώς. Και αυτό το μίξερ σου βγάζει σαν επιθυμία να φας αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ ακολουθώ την επιθυμία μου, δηλαδή. Και με τις δίαιτες δεν μπορώ να σου πω ότι θα κάνω καμιά φοβερή. Θα παίρνω κιλά, αλλά μου είναι πολύ εύκολο να επιστρέψω. Καλά, και εμένα, άμα δεν φάω 2 μέρες θα χάνω. Δηλαδή τώρα τι. Πήρα στις εγκυμοσύνες 22 κιλά. 22 με τον Πέτρο, 21 με τα δίδυμα. Και τα χάσα μετά σε ένα χρόνο. Η μαμά μας έλεγε μην κάνεις ποτέ δίαιτα γιατί κάνεις ραγάδες και ξέρω εγώ. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν έκανα δίαιτα γιατί μου λιώμα. Δηλαδή με μωρά τρέχεις πάνω κάτω και είσαι τέλος πάντων. Σιγά σιγά τα έχασες ένα χρόνο. Αυτό είναι από τη μία είναι μεγάλη τύχη. Το να... Λένε ότι είναι μεγάλη τύχη το να χάνεις εύκολα κιλά. Αλλά το ίδιο εύκολο βάζεις και κιλά. Άμα τρως, βάζεις. Άμα το ράψεις, χάνεις. Είναι πολύ σχετικά απλό. Απλώς είναι η ψυχολογία που παίζει ρόλο. Ότι αν είσαι χάλια και αισθάνεσαι καλύτερα τρώγοντας, αυτό πρέπει να το κοιτάξεις αλλού, γιατί είναι μια ιδιαίτερη ψυχολογία που κάνει αυτό που είπε η φίλη μου. Θα σου πω και κάτι άλλο, ας πούμε, γιατί αυτό το είμαι ανορεξική, δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Είναι από πίσω μου, σας και άρε παιδί μου παντού, ότι ας πούμε αυτό που λένε για το πρωινό. Εγώ ποτέ από παιδί δεν μπορούσα να βάλω τίποτα στο στόμα μου το πρωί, διότι πονούσε η κοιλιά μου και είχα τάση προς αιμετό, για κάποιο λόγο. Μπορούσα να το φάω αργότερα, κατά τις 12. Δεν σημαίνει ότι ήμουν άρρωστη. Απλώς το πρωί και τώρα ακόμα δεν μπορώ να βλέπω φαγητό. Και τώρα γίνεται ένα ολόκληρο παγκόσμιο κίνημα μέσω της διαλυματικής νηστείας το πόσο κακό κάνει το πρωινό.
Α, ναι. Κατάλαβες. Αυτό εγώ ακόμη ακούω ότι πρέπει να τρως πρωινό. Μπες μέσα στα reels στο Instagram. Υπάρχουν, είναι κατηγορία, είναι κεφάλαιο. Που βγαίνουν όλοι αυτοί τη διαλυματική και λένε πόσο κακό κάνει. Δηλαδή, ακόμα και ό,τι να είναι, κατάλαβες. 100 χρόνια ακούμε τι καλό το πρωινό, μετά ακούμε τι κακό το πρωινό. Αυτό θυμάμαι. Άκου το σώμα σου και τέλειωνε. Εμένα το σώμα μου λέει το πρωί θέλω καφέ. Τέρμα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Μετά θα δούμε. Κατάλαβες. Και οπότε αυτή τη διαλυματική την κάνω από μόνη μου. Την κάνει αυτός μου. Ακούω τι μου λέει. Να σου πω τώρα, εμείς ήμασταν και σε μια γενιά που εγώ τουλάχιστον που δεν υπήρχε το πρωινό. Δηλαδή έφευγες για το σχολείο σαν την τρελή. Και μας δίνανε ένα δίφραγκο να πάρουμε να πας κουλούρι, τη ρόπιτα και να φας κάτι στις 12 όμως, στο διάλειμμα. Τότε αρχίζω και εγώ μπορώ να φάω. Έχει συνηθίσει νομίζω και είναι και εκπαίδευση. Το οργανισμό σου συνηθίζει. Αλλά βλέπω και ο μεγάλος μου γιος δεν έτρωγε ποτέ πρωινό, δεν είχε τη διάθεση να φάει. Το παιδί μου δεν έχει φάει ποτέ στη ζωή του, επειδή δεν έβλεπε και κανένα τρώει, δεν θεωρεί ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μετά είναι και η αντοχή που έχει στα κιλά. Δηλαδή, εγώ βλέπω ανθρώπους που παίρνουν κιλά και τι κάνουν. Απλώς πάνε στα μαγαζιά και ανεβάζουν νούμερο στα ρούχα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή, είναι σωματικό. Ξέρεις ότι όταν είχα πάρει, ας πούμε, κάποια κιλά, έπεφτα να δέσω τα κορδόνια και κοκκίνιζα, πάθαινα δυσφορία. Δηλαδή, αυτό, όταν περπατάω, επειδή εγώ περπατάω πάρα πολύ, ένιωθω ότι κουβαλούσα φορτίο. Ναι. Δηλαδή, με έσερνα, που σημαίνει ότι θέλω να επιστρέψω σε αυτή την αίσθηση της ευεξίας που βγαίνω το πρωί από το σπίτι, ας πούμε, και νομίζω ότι έχω φτερά. Και αυτό είναι να είμαι χαμηλή στα κιλά μου εγώ, χωρίς να πω ότι αυτό είναι σωστό για σένα. Ναι, συμφωνώ και εγώ ή για τον δίπλα. Δεν μπορώ να αλλάξω νούμερο και να μην το κάνω θέμα με τον εαυτό μου. Κατάλαβες. Ναι, συμφωνώ. Μπορεί και αλλάζει το σώμα σου όσο μεγαλώνεις. Δηλαδή, έχω τη μισή μέση από τη μέση που είχα όταν ήμουν 30. Μάλλον τη διπλάσια μέση. Κι εγώ. Ναι. Οπότε έχουν αλλάξει. Είναι πολλά ρούχα που τα έχω δώσει γιατί με σφίγγαν στη μέση και με ενοχλεί. Δεν μπορώ να με σφίγγει τίποτα. Αλλά ναι, μέχρι εκεί. Δηλαδή τα 1-2 κιλά τα θέλω. Τα παραπάνω από 1-2 κιλά. Απ' την άλλη, άμα χάσω 1-2 κιλά, αρχίζω και αγχώνομαι ότι έχασα πολλά κιλά και με βλέπουν και μου λένε αν είσαι άρρωστη και είσαι καλά και πήγε να κάνει εξετάσεις. Και αυτό με χαλάει πάρα πολύ. Γενικά, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στους ανθρώπους. Δεν θα σε δω ποτέ στον δρόμο να σου πω πώς έγινες έτσι, μήπως έχεις κάτι. Και ούτε πάχυνες ούτε αδυνάτησες. Είναι πράγματα που δεν τα λες. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι τα λένε με τέτοια ευκολία. Ξέρω εγώ. Έρεψες. Ναι. Όχι, δεν έρεψα. Πούρεψα. Είναι άλλο. Ή ξέρω εγώ, πάχυνες. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, δεν έχεις απάντηση σε αυτό. Εγώ τα καλοκαίρια που κάνω και μια διετούλα να χάσω και τα τελευταία τρία και εγώ να γίνω τσίρος. Παίρνω. Και επίσης αρχίζουν και κρεμάνε τα μπράτσα, το πρόσωπο, δεν ξέρω, γενικώς κρεμάνε διάφορα πράγματα και έρχονται και στο λένε όλοι, συμβαίνει κάτι, ξέρεις, με ύφος. Άσε που πολλές φορές έχω μπει σε αυτό το πανικό, δηλαδή. Ναι, και εγώ. Λέω εσύ, λες να έχω καρκίνο, λες να έχω δίκιο. Πάω και κάνω εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή σε τρομοκρατούν και δεν είναι ωραίο που κρέμεται. Ωραία, μπορεί να μην είναι ωραίο για σένα, μα δεν με νοιάζει. Κατάλαβες. Και τι να το κάνω που κρέμεται, να πάω να το κόψω. Κρέμεται, τι να κάνω τώρα. Το χειμώνα θα κρέμεται λιγότερο γιατί θα βάλω 3 κιλά. Με ενδιαφέρει να μπορώ να βάλω το μαγιό και να μην πετάει κιλιά. Εμένα αυτό είναι ο καημός μου. Καθένας έχει μια αιμονή, ηλίθεια. Αλλά την έχει. Οπότε εγώ τη δουλεύω όμως αυτή. Και εγώ θέλω για να είμαι ευτυχισμένη, ας κρεμάει τον μπράτσο. Ναι, θέλω να μπορώ να κινηθώ. Αυτό που είπες, η κίνηση με απασχολεί. Κίνηση, το να δουλεύουν καλά τα γονατάκια μου. Αυτά θέλω. Το άγχος μου, ας πούμε, η φοβία μου είναι μήπως είμαι δυσκίνητη. Γιατί ως έγκυος ήμουν πολύ δυσκίνητη. Και οι εγκυμοσύνες που ήμουνα. Δηλαδή, άμα με έσπρωχνε σε μια κατηφόρα, έφτανα στην άκρη της κατηφόρας, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε, ναι, νομίζω ότι ο καθένας βρίσκει έναν τρόπο που τον βολεύει στη ζωή να τρώει. Τρώμε και βλακίες. Δόξα τω Θεώ, γιατί οι βλακίες είναι που κάνουν τη ζωή πιο ευχάριστη. Ναι, αλλά θέλω να μου πεις, θέλω να το ακούσω από σένα, γιατί τρώμε τελώς. Εσύ θα πεις εσύ και μετά εγώ, πώς, δηλαδή πες μου μια μέρα τι τρως, ρε παιδί μου, πώς τρώει ένας πολύ αδύνατος άνθρωπος. Λοιπόν, περίμενα να σου πω τη μέρα που βγήκαμε από το νοσοκομείο, είσαι τον νοικοκυρά μου, είχε φτιάξει να είναι καλά γυναίκα, κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Αυτό είναι ένα φαγητό που το τρώω μια φορά το χρόνο ή και ποτέ. Έφαγα μια μερίδα κανονικότατη. Και μία πράσινη σαλάτα. Ήτανε τεράστια απόλαυση. Δηλαδή ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα να φάω. Δεν θα αγοράσεις απ' έξω κατσικάκι σπιτικό, ας πούμε. Αυτό ήταν μία μέρα. Μετά επειδή είχα φάει όλη πάρα πολύ. Όλη μέρα έφαγες αυτό.
Όχι, το πρωί δεν θυμάμαι τι είχα φάει, γιατί βγήκαμε σαν τρελή. Το βράδυ, επειδή είχα φάει πολύ το πρωί, έφαγα ένα πακετάκι τσίπς, έφαγα κάτι αηδίες δηλαδή. Νομίζω μπορεί να έφαγα μια κρέμα που είχα πάρει για το γιο μου και δεν την έφαγε. Ή πια ένα ποντίρι πόρτο ή κάτι, πίνω ένα γλυκό μαυροδάφνη ή πόρτο, ό,τι έχω. Αυτά. Και φιστίκια. Έφαγα και κάτι φιστίκια. Δεν έχω μία διατροφή, ρε παιδί μου, να πω ότι κάθε μέρα μπορώ να ξυπνήσω το πρωί και να με πιάσει τρέλα, πρωί εννοώ μετά τις 12 η τρέλα, γιατί μέχρι τότε κάνω άλλα πράγματα, και να φτιάξω ένα κατεψυγμένο ψάρι και να φάω στη μία, μια μισή ψάρι που είναι πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό. Σε πολύ μικρές ποσότητες, φαντάζομαι. Όχι, μια μερίδα ψάρι. Ψάρι τρώω. Τώρα η μερίδα η δικιά σου. Ναι. Ψάρι λέμε. Δεν την εμπιστεύομαι. Ψάρι λέμε. Είναι μπουκιά. Ναι. Όχι, μπουκιά είναι το κρέας ή κάτι άλλο. Αλλά το ψάρι θα φάω πολύ κανονικά. Σαρδέλες ειδικά τις έχω ξεσκίσει. Δεν τρεις, πέντε. Όχι, ρε παιδί, οχτώ. Σαρδέλες με μερίδα θα φάω. Τι ακούω. Ναι, ναι, έλα, μην κάνεις. Επίσης, και εσύ όχι, το μπάσινγκ που κάνω. Ναι, γιατί και εμένα αυτά μου κάνουν, κατάλαβες. Είναι πολύ νοκλητικό. Όχι, δεν θα φάω ψωμί με τις σαρδέλες, ας πούμε, γιατί δεν ταιριάζει. Θα φάω μετά κάτι, ένα γλυκό το απόγευμα. Μετά το ψάρι θέλω κάτι γλυκό πάντα. Δεν τρώω φρούτα, με δυσκολία τρώω φρούτα, είναι αλήθεια. Γιατί βαριέμαι, τα καθαρίζω. Αν κάποιος μου τα φέρει καθαρισμένα, θα τα φάω. Όπως όλος ο κόσμος δηλαδή. Ναι, και μετά θα σου πω ότι θα κλείσουμε με αυτό. Πώς είναι το δικό μου, ρε παιδί μου, ότι μεγαλώνοντας, όπως αλλάζεις ντύσιμο, αλλάζεις και συνήθειες στη διατροφή. Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά ο οργανισμός μου λέει ότι δεν θέλω να φάω τίποτα το μαγειρευτό. Όχι όταν βγω έξω. Όταν βγω έξω, θα φάω και σένα. Αλλά στο σπίτι μου μέσα δεν θέλω τίποτα το μαγειρευτό, καθόλου κρέας. Δηλαδή, τρώω κάθε μέρα σαλάτες. Και όλοι μου λένε αυτό δεν είναι φαγητό. Μα πώς δεν είναι φαγητό η σαλάτα? Συγγνώμη, γιατί δεν πρωτεΐνη... είναι φαγητό. Δηλαδή, ο οργανισμός μου ζητάει βραστά αυγά. Βραστά αυγά και εγώ τρώω πολλά. Σαλάτες, αλλά στις οποίες βάζω μία κουταλιά λάδι, διότι μου χαλάει τα μαρούλια. Και όταν λέω σαλάτες, εννοώ πρασινάδες και τέτοια. Δηλαδή, δεν θα κάνω χωριάτικη, μου φαίνεται βαριά η χωριάτικη. Ή μπορώ να κόψω μια ντομάτα σκέτη το καλοκαίρι. Αυτά μου αρέσει να τρώω. Κατάλαβες. Εμένα μου αρέσει και τα βραστά. Και τα βραστά, όλα, λαχανικά. Χορτόσουπα έφτιαξα χθες, ας πούμε. Μπορεί να βράσω και το λάχανο. Δηλαδή, ο άλλος δεν το θεωρεί φαγητό αυτό. Και δηλαδή, ακόμη και όταν σε βλέπουν να τρως, λένε αυτό δεν είναι φαγητό. Αυτό δεν είναι φαγητό. Αφού τρώω και μια φέτα ψωμί μαζί. Δεν νομίζω ότι στην ηλικία μου χρειάζομαι κάτι παραπάνω. Από τη στιγμή που έχω απίστευτη ενέργεια και διατηρούμε, μπορώ να μπαίνω στα ρούχα που θέλω, πάει να πει ότι αυτή η διατροφή. Και νομίζω ότι το θέμα είναι ο υπερφάγος, γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος υπερτρώει. Αυτό σε βάζει σε περισσότερη υπερφαγία και χάνεις την αίσθηση της γεύσης. Δηλαδή, ένα λάχανο έχει απίστευτη γεύση, αλλά όταν τρως πολύ επιβαρημένες τροφές, σάλτσες κτλ., δεν την μπορείς να την νιώσεις πια. Χάνονται οι κάλικες της γλώσσας. Οπότε, επιστρέφω σε αυτά τα basics. Κατάλαβες, και αυτά με ικανοποιούν, γιατί αυτάζεται ο οργανισμός μου μεγαλώνοντας. Και ένα γιαουρτάκι, είδες, πέσαμε. Και το γιαουρτάκι με το ναι, μέλι το τρώω και εγώ. Χωρίς το μέλι. Με αλάτι εγώ το τρώω. Όχι, εγώ με μέλι. Ναι. Και καρύδια και ό,τι βρω. Λοιπόν, άντε να το μαζέψουμε, γιατί το παρείπαμε. Πάμε όλα να φάμε κάτι. Όλα είναι φαγητό και το να είσαι αδύνατος δεν είναι αρρώστια. Σωστό. Μη σκαλώνεις που μεγαλώνεις. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.